ότι 5 δέντρα θα κοπούν και θα γίνουν χαρτοπολτός κτλ. Κτλ. Δηλαδή έχει ένα μεγάλο κόστος όλο αυτό το χαρτομάνι, το σκουπιδαριό που κυκλοφορεί των εφημερίδων, των εγχρώμων ενθέτων, των γλώσσι περιοδικών κτλ. Δεν βγαίνουν δηλαδή με το τίποτα. Έτσι ένας άνθρωπος με έντονη, εντονότατη οικολογική συνείδηση όπως εγώ, εντονότατη, διαφωνώ ριζικά με όλη αυτή τη σπατάλη χαρτιού που γίνεται, γι' αυτό και καταφεύγω στα ηλεκτρονικά μέσα με πάμφθινο τρόπο, ελπίζοντας ότι αύριο η πρόοδος της τεχνολογίας θα καταστήσει δυνατή τη μετάδοση των νοημάτων μας άειλα τρόπος του λέγειν, χωρίς δηλαδή αυτή τη φοβερή σπατάλη που γίνεται. Όπως ας πούμε, και θα προτιμούσα από το να κάνει κάποιος ένα ταξίδι στην Κίνα, καλύτερα, εφόσον έχει μεγάλη φαντασία, να διαβάσει προσεκτικά τον Μάρκο Πόλο και να δει τις ταινίες για τον Μάρκο Πόλο, ώστε να γλιτώσει όλες αυτές τις ταλαιπωρίες στα περάσματα του δρόμου του μεταξιού, στο Θιβέτ, στη Μογγολία, στην Περσία κτλ. Άλλωστε αυτό είναι και η ουσία του διαβάσματος. Αλίμονο αν ο Βέρν έπρεπε να είχε ταξιδέψει σε όλες αυτές τις χώρες του κόσμου που περιγράφει. Ελάχιστα είχε ταξιδέψει ο Βέρν σε σχέση με τα απέραντα ταξίδια που περιγράφει, τα οποία μάλιστα και ονομάζει σαν σειρά voyage extraordinaire. Ο Βέρν απλώς είχε φίλο τον μεγάλο αναρχικό γεωγράφο Ελιζέ Ρεκλή, ο οποίος του έλεγε, του εξηγούσε αυτό για τον Ορενόκο, τα μαγνητικά πεδία του Βορείου Πόλου και ούτω καθεξής, όλα αυτά τα άπειρα πράγματα που περιγράφει ο Βέρν μέσα στα βιβλία του, του τα έλεγε ο Ελιζέ Ρεκλή.